Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τη θέση τους στην εξέδρα παίρνουν οι επίσημοι προσκεκλημένοι από την κυβέρνηση, εκπρόσωπος ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κύριος Τηλιανός Ράλης. Ο Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως Κεφάσου, κύριος Στέφανος. Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, κύριος Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Οι βουλευτές Καβάλας, κύριος Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Κωνσταντίνος Μορφίδης, Γεώργιος Παπαφιλίππου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Ο στρατηγός διοικητής της 24ης Μεταρχίας, υποστράτηγος Σπύρος Γεράσιμος Ρώσης. Δήμαρχος Καβάλας, κυρία Δήμητρα Τσανάκα. Πρίτανης ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημήτριος Μπαντέκας. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, Γεώργιος Γραμμένος. Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κύριος Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Αθλητισμού Πολιτισμού, κύριος Ιωσιφίδης Αλέξανδρος. Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Παπαδόπουλος Σωτήριος. Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Γρανάς Αρχέλαος. Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος. Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος. Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Γκανάτσιους Τηλιανή. Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Ναθαναηλίδης Αναστάσιος. Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Γεροστεργίου Εκατερίνη. Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Τραϊφόρος Βασίλειος. Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι Καβάλας. Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, κύριος Ηλιάδης Χρήστος. Αξιωματική Ενόπλων Δυνάμεων, Ταξίαρχος Υποδιοικητής 24ης Μεραρχίας, κύριος Χατζησαβίδης. Επιτελάρχης 24ης Μεραρχίας, κύριος Κωστάκης. Αξιωματική Σωμάτων Ασφαλείας, Αστυνομικός Διευθυντής Ταξίαρχος Γκράνας Γεώργιος. Αξιωματική Λιμενικού, Κεντρικός Λιμενάρχης Καβάλας, Πλοίαρχος Ευαγγελίδης Σταύρος. Αξιωματική Πυροσβεστικού Σώματος, Διευθυντής Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Δημήτριος Γαλάνης. Φιλαρμονική του Δημοτικού Οδείου Καβάλας, ανοίγει την παρέλασή μας. Ιδρύθηκε το 1906 από την ελληνική κοινότητα. Από το 1913 έως το 1938, ο αρχιμουσικός Ζαφυρόπουλος ήταν αυτός που έβαλε τις βάσεις της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Σήμερα αριθμεί 45 μουσικούς και σπουδαστές. Αρχιμουσικός της είναι ο κύριος Παρμενίδης Αθανάσιος. Στη Φιλαρμονική διδάσκονται δωρεάν η θεωρία της μουσικής και τα όργανα της μπάντας. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει έργα Ελλήνων συνθετών, κλασικής μουσικής, τζαζ και άλλα.
Συμμετέχει σε κοινωνικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, καθώς και σε εθνικές επετείους. Έχει πραγματοποιήσει αρκετές συναυλίες με έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών και έχει συμμετάσχει σε διεθνές φεστιβάλ φιλαρμονικών και χοροδιών. Σταθμό για τη Φιλαρμονική αποτελεί συνεργασία με την καταξιωμένη συνθέτη και μουσικό Ευανθία Ρεμπούτσικα στο κάστρο της πόλης τον Αύγουστο του 2014. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία διήρκησε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τις 23 Απριλίου 1941. Επίσημη έναρξη του πολέμου θεωρείται η επίδοση του τηλεσιγράφου, ενώ μετά τις 6 Απριλίου 1941, με την επέμβαση των Γερμανών, συνεχίστηκε ως Ελληνοϊταλικο-Γερμανικός πόλεμος. Η επίσκεψη του Ιταλού πρέσβη Γκράτσι, που συνοδευόταν από τον στρατιωτικό ακόλουθο συνταγματάρχη Μοντίνι και τον διερμηνέα της πρεσβείας Ντε Σάντος στις 2:45 το πρωί της 28 Οκτωβρίου 1940 στο σπίτι του Μεταξά στην Κηφισιά, η απέτηση των Ιταλών από την ελληνική κυβέρνηση, όπως μη εναντιωθεί στην κατάληψη ταύτην της Ελλάδος και όπως μη παρεμποδίσει την ελευθέρα διέλευση των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιώσει. Η απάντηση του Μεταξά. «Alors c'est la guerre». Λοιπόν, τότε έχουμε πόλεμο. Είναι το γνωστό σε όλους μας όχι. Το όχι που σηματοδότησε και σημάδεψε την ιστορία της Ελλάδας, την ιστορία της Ευρώπης, την ιστορία του κόσμου όλου. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877. Είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα, με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Με βαθιά ανθρωπιστικά ιδανικά,
και με αίσθημα ευθύνης, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν και είναι παρόν στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας αλλά και διεθνώς και συνεχίζει να επιτελεί το σύνθετο ανθρωπιστικό έργο, πάντα με στόχο τον άνθρωπο και πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ακολουθεί με τις κόκκινες στολές το Σώμα Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που ιδρύθηκε το 1932 και από τότε είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη εθελοντική δύναμη πρώτων βοηθειών και διάσωσης στην Ελλάδα. Λύκειο Ελληνίδων. Το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας ιδρύθηκε το 1945. Είναι γυναικείο σωματείο και η γενική συνέλευσή του αριθμεί σήμερα 250 περίπου μέλη, τα οποία υποβοηθούν με κάθε τρόπο στην προώθηση των στόχων του. Στόχος του Λυκείου Ελληνίδων είναι η αναγέννηση και διατήρηση των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων και ιδιαίτερα του νομού Καβάλας, της Λυπής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της εν γέννη εθνικής μας ζωής. Η εν γέννη εξυπηρέτηση της προόδου της Ελληνίδας στην περιοχή μας και η ενίσχυση της γυναίκας που εργάζεται σε οποιοδήποτε κλάδο. Από την ίδρυσή του, το Λύκειο Ελληνίδων έχει αναπτύξει πολυσχηδή δραστηριότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε φεστιβάλ του εξωτερικού καθώς και του εσωτερικού με εξαιρετικές διακρίσεις και άριστες κριτικές. Η ιματιοθήκη του διαθέτει πολλές αυθεντικές φορεσιές, αλλά και πολλά πιστά αντίγραφα. Καταγράφει και καλύπτει χορούς από όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, χορούς της Κύπρου, Μικράς Ασίας και Ανατολικής Ρωμιλίας. Πανυπηρωτική Ένωση Νομού Καβάλας. Ο Σύλλογος των Υπηρωτών Νομού Καβάλας ιδρύθηκε το 1934 στην πόλη της Καβάλας με σκοπό την ανάδειξη και διατήρηση των εθίμων της περιοχής της Υπήρου, η οποία πρώτη δέχτηκε το χτύπημα των Ιταλικών στρατευμάτων. Εκεί όμως, μαζί με τους Έλληνες στρατιώτες, στεναρή ήταν και η αντίσταση των κατοίκων που με το δικό τους τρόπο έκαναν το καθήκον τους προς την πατρίδα. Οι υπηρώτες της πόλης μας, με την αγάπη που τους διακατέχει για την πατρίδα τους, έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να προσφέρουν με όλη τους την καρδιά ένα τεράστιο έργο, μια σημαντική παρακαταθήκη στους συμπολίτες μας. Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ιδρύθηκε το 1950 από τη Συνένωση των Υπαρχόντων Ποντιακών Συλλόγων. Με την έναρξη του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές τους ρίζες, ύστερα από 3.000 χρόνια παρουσία στο μακρινό Πόντο, κουβαλώντας μαζί τους τα όνειρά τους, τις μνήμες τους, τις παραδόσεις τους, άλλοι με καράβια και άλλοι πεζοί, διασχίζουν τη Μικρά Ασία και φτάνουν στη μητέρα Ελλάδα. Αυτή τους υποδέχεται στη θερμή αγκαλιά της. Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στο νομό Καβάλας, όπου χτίζουν μια νέα ζωή και στη συνέχεια μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά τους τον πλούσιο πολιτισμό. Θασιακή Ένωση Καβάλας. Η Θασιακή Ένωση Καβάλας από την ίδρυσή της το 1931 αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυπληθείς σε μέλη συλλόγους της πόλης της Καβάλας που υπηρετεί πιστά την ιστορική έρευνα, την παράδοση και τον πολιτισμό της Θάσου. Η λειτουργία της Ένωσης είναι άμεσα συνυφασμένη με το νησί της Θάσου. Για την πραγμάτωση των στόχων της, η Θασιακή Ένωση έχει διοργανώσει 5 συμπόσια θασιακών μελετών
και έχει εκδώσει 14 τόμους δασιακών. Κρητική Αδελφότητα Καβάλας. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε με σκοπό την ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των κριτικών στην Καβάλα, αλλά και τη βοήθεια σε αυτούς. Στόχος του Συλλόγου είναι να αναδείξει την τεράστια πολιτιστική, ιστορική και παραδοσιακή κληρονομιά της Κρήτης στη Βόρεια Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτού του στόχου διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, δραστηριότητες και εκδρομές με σκοπό την ανάδειξη της ταυτότητας της Κρήτης. Θρακική Εστία Καβάλας. Το 1972 ιδρύεται από θρακιώτες πρόσφυγες του νομού Καβάλας η Θρακική Εστία νομού Καβάλας, ένα σωματείο προσφυγικό και πολιτιστικό με σκοπό τη διατήρηση των ηθών και εθίμων των αλυσμόνητων πατρίδων μας. Γεννήθηκε από μεράκι και το πάθος πολλών θρακιωτών που με τη σκέψη και την καρδιά στραμμένη νοσταλγικά στην αγαπημένη τους Θράκη, στις πόλεις και στα χωριά που γεννήθηκαν οι ίδιοι και οι πρόγονοί τους, θέλησαν να εκφραστούν πολιτιστικά και να διατηρήσουν γνήσια τα στοιχεία της μεγάλης τους παράδοσης. Στα 46 χρόνια παρουσίας τους, έχει να επιδείξει πλούσια δράση στο πολιτιστικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να κερδίσει την αγάπη και εκτίμηση της κοινωνίας της πόλης μας, του νομού της Καβάλας και της χώρας γενικότερα. Σύλλογος Αρακατσάνων νομού Καβάλας ο Φλάμπουρας. Σύμβολο και σήμα κατά τεθέντος Αρακατσάνων είναι ο Φλάμπουρας, ο οποίος θεωρείται εξέλιξη του Βυζαντινού Λαβάρου. Αποτελείται από ένα μακρύ ξύλο που χρησιμεύει ως κοντάρι της σημαίας. Στην κορυφή γίνεται ο ξύλινος σταυρός, στις τρεις κορυφές του οποίου τοποθετούνται τρία ολόκληρα μήλα ηρόιδα, σύμβολα υγείας και γνωνιμότητας. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας Πεντακοσίων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας και Πεντακοσίων ιδρύθηκε το 1981. Εκπροσωπεί δύο μεγάλους συνοικισμούς της πόλης μας, τη Συνοικία της Αγίας Βαρβάρας και τη Συνοικία των Πεντακοσίων, η οποία κτίστηκε για να στεγάσει μόνιμα 500 προσφυγικές οικογένειες προερχόμενες από τις λεσμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας, Ανατολικής Θράκης, Ανατολικής Ρωμιλίας και Πόντου. Σύλλογος Ευρυτών Καβάλας. Ο Σύλλογος Ευρυτών νομού Καβάλας, ο Εύρος, ιδρύθηκε το 1983 και έχει στη δύναμή του 250 μέλη. Σκοπός του Συλλόγου είναι η διάσωση, ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών παραδόσεων του νομού Εύρου και της Θράκης γενικότερα. Διατηρεί τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών και ζωγραφικής για μικρούς και μεγάλους, τα οποία παρακολουθούν 300 περίπου άτομα. Σύλλογος Πελοποννησίων ο Κολοκοτρώνης. Ιδρύθηκε το 1983. Σκοπός του Συλλόγου είναι η επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συλλόγου, η ανάπτυξη δεσμού μεταξύ τους, η διατήρηση και διάδοση των ηθών και εθίμων της Πελοποννήσου. Η εξύπνωση του πνευματικού, μορφωτικού και πολιτιστικού εν γέννη επιπέδου των μελών του Συλλόγου. Η εκπροσώπηση του Συλλόγου σε όλες τις εθνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Καβάλας. Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμνιών Καβάλας. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1984. Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επίπεδου, η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και των γενικότερων όρων ζωής των μελών του Συλλόγου,
καθώς και η γνωριμία και η επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Σύλλογος Κυπρίου Νομού Καβάλας ο Ακρίτας. Έτος ίδρυσης 1984. Σκοπή του Συλλόγου, η κοινωνική επαφή και επικοινωνία των μελών του. Η προσφορά κάθε είδους βοήθεια στην ιδιαίτερη πατρίδα Κύπρο. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης για τα κυπριακά θέματα. Η διατήρηση επαφής με την ιδιαίτερη πατρίδα. Η υποστήριξη και συμπαράσταση προς τα μέλη. Η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών σε συνδυασμό με σωστή ψυχαγωγία. Πολιτιστικός Σύλλογος Χωράφας. Ο Σύλλογος διοργανώνει μόνιμες εκδηλώσεις, όπου πλέον έχουν κατοχυρωθεί ως θεσμός στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής τους, όπως οι εκδηλώσεις «Δάσος και περιβάλλον», οι οποίες πραγματοποιούνται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου κάθε έτους, μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 1985, όπως και αιμοληψία και καθαρισμό της περιοχής. Ένωση Ποντίων Σπουδαστών ΤΕΗ Καβάλας. Στο ΤΕΗ Καβάλας υπάρχει και λειτουργεί Ένωση Ποντίων Σπουδαστών με σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα με τα εξής τμήματα. Χοροδιδασκαλείο με ενεργό χορευτικό συγκρότημα, Βιβλιοθήκη των Ποντίων Σπουδαστών, Χοροδιακό Τμήμα και με σημαντικές πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις. Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Καβάλας. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 21/6/1990 με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συλλόγου, την εξύψωση του πνευματικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επίπεδου των μελών, τη δημιουργία χορευτικού συγκροτήματος, την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε κάθε εθνική και κοινωνική εκδήλωση στην Καβάλα και αλλού, την μελέτη και προβολή προβλημάτων που απασχολούν τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής και τους κατοίκους της, ο εξοραϊσμός της συνοικίας με δενδροφυτεύσεις και η δημιουργία χώρων πρασίνου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του νομού Καβάλας. Σύλλογος Μυτιλινέων νομού Καβάλας. Ο Σύλλογος Μυτιλινέων νομού Καβάλας ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την προβολή και τη διατήρηση των ηθών και των εθίμων της ιδιαίτερης μας πατρίδας, της Λέσβου. Η δραστηριότητα του Συλλόγου υπήρξε σημαντική στα πολιτιστικά δρόμενα στην Καβάλα, αλλά και για την προβολή και διατήρηση ηθών και εθίμων της Λέσβου. Επιδιώκει την αλληλογνωριμία μεταξύ των Μυτιλινιών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην Καβάλα, συμπαραστέκεται στα παιδιά των Μυτιλινιών που σπουδάζουν στο ΤΕΗ Καβάλας και διοργανώνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών. Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Καβάλας. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Καβάλας Μνήμη Μικράς Ασίας ιδρύθηκε το 1997 και είναι μέλος της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας. Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση της μνήμης των προγόνων και των αλυσμόνητων πατρίδων, η διαφύλαξη και προβολή των ζωντανών αξιών και των παραδόσεων του μικρασιατικού πολιτισμού. Ο Σύλλογος διατηρεί τμήματα παραδοσιακού χορού και τμήμα χοροδίας παραδοσιακών και αστικών τραγουδιών από τη μουσική παράδοση της Μικράς Ασίας. Πολιτιστικός Σύλλογος Ιχνηλάτες, ομάδα έκφρασης ελληνικού πολιτισμού. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2001 στην Καβάλα. Στόχος των Ιχνηλατών είναι η έκφραση του πολιτισμού, όχι μόνο μέσα από το λαϊκό πολιτισμό και τις τέχνες, αλλά και με την ενασχόλησή τους με έργα και δράσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και το συνάνθρωπο. Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπούπολης Καλαμίτσας Αγία Ειρήνη. Ιδρύθηκε το 2007.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κηφούπολης Καλαμίτσας δραστηριοποιήθηκε ταυτόχρονα με το χορευτικό του το 2008 με φορεσιές Μακεδονίας και Θράκης, με σκοπό τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της ίσφυξης σχέσεων και τη διατήρηση των ηθών και εθίμων του τόπου μας. Διαθέτει χορευτικό τμήμα ενηλίκων και παιδικό εφηβικό. Έχει πολλές συμμετοχές στην πόλη της Καβάλας και στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδας. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά Καβάλας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την επικοινωνία, τη συνεργασία και την κοινωνική προσπάθεια των κατοίκων της συνοικίας για τη μελέτη, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων της περιοχής. Παράλληλα, αναπτύσσει εξοραϊστικές και πολιτιστικές δράσεις που σκοπό έχουν την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, φυσιολατρίας, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και την ψυχαγωγία των μελών του. Χορευτικός Όμιλος Καβάλας. Ο Χορευτικός Όμιλος Καβάλας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2012 με αρχικό σκοπό την έρευνα και καταγραφή ελληνικών παραδοσιακών χορών και τραγουδιών και την παρουσίαση αυτών στο καθιερωμένο πλέον σεμινάριο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα τέλη Οκτώβρη. Στην πορεία δημιουργήθηκαν χορευτικές ομάδες οι οποίες συμμετείχαν σε φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και σε εκδηλώσεις του νομού Καβάλας. Όμιλος Ποντίων Χορευτών Καβάλας. Ο Όμιλος Ποντίων Χορευτών Καβάλας είναι ένας νέος σύλλογος που ιδρύθηκε το 2013. Ανάμεσα στους σκοπούς του συλλόγου είναι και αυτή της διατήρησης και προβολής των ποντιακών και γενικότερα των ελληνικών παραδοσιακών ηθών και εθίμων και μετάδοση αυτών στην νεολαία, καθώς και την ανάδειξη του ποντιακού ζητήματος. Για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών, συνεργάζεται με αντίστοιχους πολιτιστικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα και ενθαρρύνονται δράσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό. Στο Σύλλογο λειτουργούν τμήματα εκμάθησης ποντιακών χορών και τμήμα χοροδίας. Πολιτιστικός Σύλλογος Ποταμουδίων. Ιδρύθηκε το 2013. Το σήμα του Συλλόγου είναι το φύλλο του καπνού, γιατί η συνοικία των Ποταμουδίων ήταν παραδοσιακά μια γειτονιά καπνεργατών. Η έδρα του είναι το 11ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, ένα κτίριο με ιστορία 80 χρόνων. Ο σκοπός της ίδρυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι η ένωση των ανθρώπων της γειτονιάς και η ευαισθητοποίηση όλων στην από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Στο Σύλλογο λειτουργούν τμήματα εκμάθησης για μικρούς και μεγάλους παραδοσιακού και μοντέρνου χορού. Πόνες ο λαιμός μου. Ελληνική ομάδα διάσωσης. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση έρευνας και διάσωσης που ιδρύθηκε το 1978. Διαθέτει 31 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Είναι επιστοποιημένη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς επίσης και από τον αντίστοιχο Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, καθιστώντας τη ως τη μόνη διεθνή διασωστική οργάνωση στην Ελλάδα. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η μόνη ελληνική οργάνωση που είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορεινής και Θαλάσσιας Διάσωσης. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.
Δημοτικό σχολείο Παλιού. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Ο τρόπος που ανταποκρίθηκαν οι γυναίκες στον πόλεμο του 1940 ήταν αξιοθαύμαστος. Δεν αναφέρονται τυχαία ως θαύματα της φύσης. Οι γυναίκες, αυτά τα τρυφερά αδύναμα πλάσματα, εκτός από μανάδες, σύζυγοι και νοικοκυρές, ήταν οι αφανείς ηρωίδες του έπους του 40. Τέταρτο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Στα μετόπισθεν, οι γυναίκες αντικαθιστούν τους άντρες που έχουν επιστρατευτεί και πλέκουν μέρα νύχτα χωρίς σταματημό, μάλινα για τους στρατιώτες. Πολλά νεαρά κορίτσια γράφονται εθελόντριες στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και γίνονται νοσοκόμες. Πέμπτο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Κατοικημένη αδιάκοπα από τον 7ο π.Χ. αιώνα, η συνοικία της Παναγίας αποτελεί τον αρχικό πυρήνα της πόλης Καβάλας. Στο άκρο της Χερσονήσου και στη θέση του σημερινού 7ου Δημοτικού Σχολείου λειτουργούσε πριν από το 1860 το μοναδικό διδακτήριο της πόλης. Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Ο Ηλίας Βενέζης θα πει για τους ήρωες του 1940. Δεν ήταν μόνο για τα αγαθά τους, για την ξερή τους γη, για το γυμνό τους βράχο που είπαν όχι οι Έλληνες. Ήταν για την ελπίδα που κινδύνευε. Το Δημοτικό Σχολείο Καβάλας από την περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Δέκατο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.
Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας βρίσκεται πάνω από τη Μεγάλη Λέσχη. Θεμελιώθηκε το Μάιο του 1891 και ολοκληρώθηκε το 1894 με χρήματα που εξασφαλίστηκαν από δωρεές, δανεισμούς, λαχιοφόρους αγορές και διάφορες εισφορές επιφανών καπνεμπόρων της εποχής. Ενδέκατο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Από την περιοχή των Ποταμουδίων. Η γειτονιά των καπνεργατών. Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Το 13ο Δημοτικό Σχολείο από την περιοχή της Δεξαμενής. Το 14ο Δημοτικό Σχολείο. Ο Τίμος Μωραϊτίνης γράφει για τις Ελληνίδες. Μερόνυχτα σκυμμένη στέκει και ξενυχτάει δουλεύοντας για την πατρίδα. Και ενώ σκυμμένη πλέκει, έχει ψηλά το μέτωπο η Ελληνίδα. Και τα βελόνια γίνονται σπαθιά που βγαίνουν από τη χρυσή τους θήκη να αγωνιστούν με τον νιό πολεμιστή. Και πλέκουν ως τη νύχτα τη βαθιά, κι είναι άσωστη και ατέλειωτη η κλωστή, όσο κι η νίκη. Δέκατο πέμπτο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Το πιο παλιό σχολείο της πόλης μας. Είναι το πρώτο σχολείο που κτίστηκε έξω από τα τείχη της πόλης, που μέχρι τότε ήταν συγκεντρωμένη σχεδόν όλη στη Χερσόνησο της Παναγίας. Θεμελιώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1879 μετά από δωρεά του Μιχαήλ Σπόντι. Ξεκινάει να λειτουργεί το φθινόπωρο του 1881 ως αρεναγωγείο και από τότε λειτουργεί ανελιπώς ως σχολείο. Δέκατο έκτο Δημοτικό Σχολείο.
17ο Δημοτικό Σχολείο, από την Αγία Παρασκευή. Το 8ο Δημοτικό Σχολείο. Με τους ήχους της μπάντας να οδηγεί τον βηματισμό των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων, συνεχίζεται η παρέλασή μας. Με ευθυτενές το βλέμμα στη Γαλανόλευκη, οι παραστάτες του 19ου σχολείου οδηγούν τον βηματισμό των μαθητών. Κοστό Δημοτικό Σχολείο. Στο 21ο Δημοτικό Σχολείο. Το 22ο Δημοτικό Σχολείο. Με τη Γαλανόλευκη να κυματίζει στην παραλιακή λεωφόρο, μαθητές των σχολείων της πόλης τιμούν την επέτειο. Το 24ο Δημοτικό Σχολείο. Το 25ο Δημοτικό Σχολείο κλείνει η παρέλαση για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και ξεκινάνε τα γυμνάσια της πόλης μας.
Η απόκρουση της Ιταλικής εισβολής αποτέλεσε την πρώτη νίκη των συμμάχων κατά των δυνάμεων του άξονα στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ανύψωσε το ηθικό των λαών στη σκλαβωμένη Ευρώπη. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η νίκη των Ελλήνων επηρέασε την έκβαση ολόκληρου του πολέμου, καθώς υποχρέωσε τους Γερμανούς να αναβάλουν την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Ειδικό γυμνάσιο Καβάλας. Ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο. Πρώτο γυμνάσιο Καβάλας. Το κτίριο που στεγάζεται το πρώτο γυμνάσιο χτίστηκε στα 1909 και ολοκληρώθηκε το 1910. Προοριζόταν για τουρκικό σχολείο όπως και έγινε. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και μέχρι τα 1916, το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως ελληνικό νοσοκομείο. Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών το 1922, το κτίριο έγινε το διδακτήριο Αρένων. Δεύτερο γυμνάσιο. Τρίτο γυμνάσιο Καβάλας.
Στις 10 Νοεμβρίου 1940 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Νέα Ελλάς η διαμαρτυρία των Ελλήνων διανοουμένων. Είναι 2 εβδομάδες τώρα που ένα τελεσίγραφο μοναδικό στα διπλωματικά χρονικά των Αθηνών για το περιεχόμενο, την ώρα και τον τρόπο που το παρουσίασε η Ιταλία, κάλεσε την Ελλάδα να της παραδώσει τα εδάφη της, να αρνηθεί την ελευθερία της και να κατασπηλώσει την τιμή της. Οι Έλληνες δώσαμε στην ιταμή αυτή αξίωση της φασιστικής βίας την απάντηση που επέβαλαν 3.000 ετών παραδόσεις, χαραγμένες βαθιά στην ψυχή μας, αλλά και γραμμένες στην τελευταία γωνιά της Ιερής Γης με το αίμα των μεγαλύτερων ηρώων της ανθρώπινης ιστορίας. Τέταρτο γυμνάσιο. Πέμπτο γυμνάσιο. Το κτίριο που στεγάζεται το σχολείο κτίστηκε περίπου το 1905 ως κατοικία του Τούρκου εμπόρου Παστιζίκ, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1922, χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση σχολείων όπως της εμπορικής σχολής και του οικονομικού γυμνασίου, ενώ την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής στέγασε τη βουλγαρική αστυνομία και έγινε τόπος μαρτυρίου για πολλούς αγωνιστές πατριώτες. Έκτο γυμνάσιο Καβάλας. Έβδομο γυμνάσιο. Μουσικό σχολείο Καβάλας.
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας ιδρύθηκε το 2008 και διενύει φέτος τον 11ο χρόνο λειτουργίας του. Πρόκειται για ένα σχολείο που απευθύνεται σε ενήλικες και χορηγεί απολυτήριο γυμνασίου μετά από 2 έτη φίτησης. Στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας και λειτουργεί τις απογευματινές ώρες. Όλα τα χρόνια της λειτουργίας του, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας όχι μόνο να πραγματοποιήσουν το στόχο της ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά και να συνεχίσουν τις σπουδές τους και στο Λύκειο και κάποιοι ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο Καβάλας. Τέταρτο Επαγγελματικό Λύκειο Καβάλας. Πρώτο Γενικό Λύκειο Καβάλας. Οι γονείς της Λετιάνα Λικολάρη από το 17ο Δημοτικό να έρθουν στην εκφώνηση. Τρίτο Γενικό Λύκειο Καβάλας. Πέμπτο Γενικό Λύκειο Καβάλας.
οι γονείς της Λετιάνα Λικολάρη, του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, να έρθουν στο χώρο της εκφώνησης. Έκτο Γενικό Λύκειο Καβάλας. Το μήνυμα της ημέρας διατρανώνεται από τα παιδιά της Καβάλας, τους αυριανούς ενεργούς πολίτες. Και μετά τα λύκια της πόλης μας, έρχεται το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια, αυτόνομη, εξωσχολική, παιδαγωγική, μη κυβερνητική οργάνωση που βασίζεται στον εθελοντισμό και στοχεύει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και νέων ηλικίας από 5 έως 17 ετών μέσα σε αυτοδιοικούμενες ομάδες με σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης και δημιουργικές δραστηριότητες. Είναι η πιο μεγάλη παρέα του κόσμου, σε 140 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 144 χώρες στον κόσμο και 10 εκατομμύρια μέλη σε όλη τη γη. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1932. Επίκεντρο της κάθε δράσης, συλλογικής ή ατομικής, παραμένει πάντοτε το παιδί. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Το 2010 ήταν έτος ορόσημο για τον ελληνικό προσκοπισμό. Συμπληρώθηκαν τα πρώτα 100 χρόνια δράσης του. 100 χρόνια ιστορίας που οι πρόσκοποι έζησαν και μεγάλωσαν με το παιδί, προσφέροντάς του παιχνίδι, περιπέτεια, δράση, ομαδικότητα, υπευθυνότητα και όλα αυτά μέσα στο πιο κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξής του, τη φύση. Παράλληλα, έγραψε μαζί του σελίδες ιστορίας, αυταπάρνησης, θυσίας, αλλά και συνεχούς προσφοράς προς την κοινωνία. Μαζί τους, για δεύτερη χρονιά, παρελάβνει η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Καβάλας. Άτομα που υπήρξαν μέλη του προσκοπισμού και συνεχίζουν τις προσκοπικές, κοινωνικές, εθελοντικές δράσεις τόσο στον προσκοπισμό όσο και στην κοινωνία της Καβάλας. Καθηγητής φυσικής αγωγής, μέλος της ομάδας φυσικής αγωγής, κύριος Απόστολος Ξένης, αναφέρει τη λήξη της μαθητικής παρέλασης.
Σειρά έχει η παρέλαση των στρατιωτικών τμήματων. Οι γονείς της Λετιάνα Λικολάρη από το 17ο Δημοτικό Σχολείο, παρακαλώ να έρθουν στην εκφώνηση. Της στρατιωτικής παρέλασης προηγείται ο έχων το γενικό πρόσταγμα της στρατιωτικής παρέλασης, ο οποίος θα λάβει θέση απέναντι από τους επισήμους. Ακολουθεί η πολεμική σημαία της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας, Μεραρχία Υπικού Μακεδονία, η οποία από το 2004 εδρεύει στην πόλη της Καβάλας. Το έμβλημα της Μεραρχίας είναι ο τοξοβόλος κένταυρος. Το άλογο συμβολίζει τη δύναμη, την ταχύτητα και την επιθετικότητα των τεθωρακισμένων, ενώ ο αναβάτης την πνευματική ανωτερότητα του ανθρώπου. Φέρει το ρητό, υποσκύει, το οποίο σημαίνει υπό τη σκιά. Η φράση είναι απόσπασμα από την υπερήφανη απάντηση του Σπαρτιάτη Διηνέκης στις Θερμοπύλες, ο οποίος όταν ανέκουσε τον Αγγελιοφόρο να λέει ότι οι Πέρσες είναι τόσοι πολλοί που με τα βέλη τους σκεπάζουν τον ήλιο, αυτός απάντησε: «Καλές ειδήσεις μας φέρνεις, ξένε, γιατί αν οι Πέρσες κρύψουν με τα βέλη τους τον ήλιο, θα πολεμήσουμε στη σκιά». Στη συνέχεια, ο λόχος παρελάσεως από δύο δημιουργίες του στρατού Ξηράς και μία δημιουργία της αεροπορίας. Άψογοι σχηματισμοί και συγχρονικοί βηματισμοί από τους φαντάρους που υπηρετούν την πατρίδα μας. Περήφανοι και εμείς στη θέα των στρατεύσιμων που παρελάβουν εμπρός μας.
έχουν το Γενικό Πρόσταγμα της Στρατιωτικής Παρέλασης Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Χρήστος Κουκουβέτσιος αναφέρει στον διοικητή της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας υποστράτηγος Σπύρο Γεράσιμο Ρώση το πέρας της παρέλασης.